Μπορεί για έκτη μέρα σήμερα ο υδράργυρος να παρέμεινε στα ύψη, καταγράφοντας ακόμη και τιμές κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για μια ακόμη πιο θερμή εισβολή από τα μέσα της εβδομάδας. Το Αιγαίο είναι αυτή τη στιγμή μια χύτρα που πραγματικά βράζει. Mm-hmm. Επομένως, τα ποσοστά υγρασίας που θα μεταφερθούν πάνω από τις βόρειες περιοχές, ο νότος που θα τον έχει καταβάτη και θα είναι λίγο, θα πούμε, γύρω στα 4 με 5 μποφόρ, δεν ενισχύονται ιδιαίτερα, αυτό θα έχει ένα αποτέλεσμα να διατηρήσει και πάλι υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή, η ελπίδα για δροσιά είναι πάρα πολύ μικρή. Απλά ας ελπίζουμε σε μια κάμψη των θερμοκρασιών. Αύριο και μεθαύριο το σκηνικό του καιρού στην Κρήτη δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Οι θερμοκρασίες που αναμένονται, αν και υψηλές, θα είναι ανεκτές ακόμη και από ευπαθείς ομάδες. Από την Τετάρτη οι θερμοκρασίες δύσκολα θα υποχωρούν προς τα πίσω. Και αυτή η μη υποχώρηση, γιατί θέλουμε και θερμοκρασίες τη νύχτα οι οποίες να είναι πάρα πολύ υψηλές. Και αυτό δυστυχώς εκεί το δείχνει. Δείχνει τις υψηλές της ημέρας, οι οποίες δεν είναι ανάγκη να είναι 40, 41, 42, γιατί είναι σημειακές. Μπορεί η θερμοκρασία να ξεπεράσει γενικότερα στο νησί τους 36 βαθμούς, γιατί 36,5 που είναι η ανθρώπινη θερμοκρασία, είναι το όριο για να πούμε ότι από εκεί και πάνω μπαίνουμε στη συνθήκη του καύσου. Η Κρήτη θα θυμίζει καμίνη μέχρι και την Παρασκευή με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα να εφιστά την προσοχή των πολιτών. Η εισβολή είναι πάρα πολύ θερμή. Είναι αρκετά θερμότερη από τούτη. Με τον τρόπο που θα γίνει, εάν δεν δούμε από Δευτέρα να υπάρξει κάποιος παράγοντας ο οποίος μπορεί να ανατρέψει αυτή τη θερμοκρασιακή άνοδο, τότε θα σας έλεγα ναι, εκεί θα χρειαστεί από Τετάρτη και μετά να πούμε προσοχή. Χρειάζεται να δούμε τα δύσκολα. Αρκετά υψηλές τιμές καταγράφηκαν και σήμερα σε πολλές περιοχές του νησιού και κυρίως στα δυτικά και νότια. Το Ηράκλειο, για παράδειγμα, έδωσε θερμοκρασίες 32-34 κατά τόπου στην Κνωσό και τους 35 βαθμούς, όπως επίσης και ο νομός Λασιθίου για τα βόρεια. Εδώ οι δυτικές περιοχές έδωσαν θερμοκρασίες γύρω στους 36 βαθμούς Κελσίου και 37, 38 και το 40, εντάξει, μπορεί να είδαμε και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ήταν ως επιτοπλίστων στην ενδοχώρα και νότιες περιοχές. Mm-hmm. Ανάσες δροσιάς που βρίσκουμε? Στην πιο κοντινή παραλία. Και ευτυχώς οι παραλίες μας είναι καλές και πολύ κοντά στα σπίτια μας. Καθημερινά, απογεύματα. Μόλις αφήνουμε τη δουλειά, το πρώτο πράγμα που κάνουμε, πάμε θάλασσα. Οι παραλίες, κοντινές ή και πιο μακρινές, αποτέλεσαν ακόμη και τις βραδινές ώρες τον ιδανικό προορισμό για τους κρητικούς.